παίρνει ήδη μετρήσεις, αλλά σε περιβάλλον εδώ, ας πούμε. Έκλεψε τις εντυπώσεις στον έκτο Πανελλήνιο Διακονισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση κατασκευή των μαθητών και των μαθητριών των τομέων πληροφορικής και ηλεκτρολογίας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ιερά Πετράς. Πρόκειται για ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα θερμοκήπια, αποτελώντας σύμμαχο για κάθε παραγωγό. Είναι ένα έργο χρήσιμο για την γεωργική περιοχή και ειδικότερα και της Κρήτης, αλλά ειδικότερα στην Ιερά Πατρά στην οποία ζούμε. Η ιδέα ήρθε από την κυρία Μαρία Δακανάλη, η οποία με παρότρινε να ασχοληθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εφόσον και εμένα μου άρεσε, είπαμε να κατασκευάσουμε αυτό το όχημα, το οποίο θα μπαίνει μέσα σαν θερμοκήπιο και θα μπορεί να παίρνει κάποιες μετρήσεις. Το ρομποτικό όχημα ουσιαστικά μπαίνει στην γραμμή παραγωγής μέσα σε ένα θερμοκήπιο, το οποίο λαμβάνει μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας του χώρου του θερμοκηπίου και του εδάφους. Ήταν δύσκολο, αλλά εν τέλει καταφέραμε το επιθυμητό. Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη δυσκολία στην κατασκευή αυτού του οχήματος? Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν στο θέμα του προγραμματισμού. Μάλιστα, η οδήγηση του οχήματος μπορεί να γίνει μέσω κινητού, μέσα από εφαρμογή που κατασκεύασαν οι μαθητές. Κατασκευάσαν οι μαθητές μας μία εφαρμογή, η οποία κινεί το όχημα. Και στέλνει τα δεδομένα αυτά σε έναν σερβερ, σε έναν υπολογιστή άλλο, όπου μπορούμε να τα δούμε μέσα από μία σελίδα που κατασκεύασαν οι μαθητές μας. Με αυτό το ρομπότ, οι μαθητές της Ιερά Πέτρας κέρδισαν την 5η θέση στο διαγωνισμό. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιερά Πέτρας διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Το σχολείο μας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το 2017 και μετά. Έχουμε κάνει 5 έργα κατασκευών μέσω ενός προγράμματος που είναι μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ, η οποία μας έδινε τη δυνατότητα με χρηματοδότηση 2.000 ευρώ κάθε χρονιά να φτιάχνουμε κάποιο project. Έχουμε φτιάξει ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο. Έχουμε φτιάξει ένα μετεωρολογικό σταθμό, έχουμε κατασκευάσει ένα χειροποίητο τρισδιάστατο εκτυπωτή